Ο Αντιπεριφερειακός Κορινθίας Γιώργος Δέδης μίλησε για τα προβλήματα που απασχολούν τις ευπαθείς ομάδες σχετικά με το πρόβλημα της διακοπής του ρεύματος σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Τονίζοντας ότι απαιτεί διαφαρμογή πολιτικών από την κεντρική κυβέρνηση. Γνωρίζετε ότι τον τελευταίο καιρό έχει γίνει πολλή συζήτηση για την ένταση των φαινομένων φτώχειας και κοινωνικής αδυναμίας που παρουσιάζονται σε μεγάλη πλέον έκταση στην πατρίδα μας. Κανείς δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητος απέναντι στα φαινόμενα παρακμής αλλά και κοινωνικής εξαθλίωσης που αντιμετωπίζονται σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Και παρά το γεγονός ότι στις θερμοθετημένες αρμοδιότητες αιρετής περιφέρειας δεν προβλέπονται οι μηχανισμοί άμεσης κοινωνικής υποστήριξης, ακριβώς εξαιτίας αυτής της ευαισθησίας αλλά και της ανάγκης που υπάρχει σε όλους μας να ενεργοποιηθούμε πολύ περισσότερο από ό,τι πριν, χθες το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε την ενίσχυση των κοινωνικών δομών και της κοινωνικής δράσης της περιφέρειας Πελοποννήσου στην κατεύθυνση της συνδρομής, της συμπαράστασης, της υποστήριξης αδύναμων συμπολιτών μας και οικογενειών. Είτε αυτό αφορά τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος και τις επιτροπές που θα σταθούν ακριβώς για να αποτρέψουν τέτοια φαινόμενα. Είτε αυτό αφορά την ανάγκη της ενίσχυσης των δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα λάβει ενεργό μέρος και θα έχει ουσιαστική συμμετοχή και πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα από πολιτικές που το πλαίσιο τους καθορίστηκε και στη χθεσινή απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Στα πλαίσια αυτά αποφασίστηκε η συγκρότηση μιας διαπαραταξιακής επιτροπής απέναντι σε φαινόμενα φτώχειας και κοινωνικής εξαθλίωσης δεν μας χωρίζουν ούτε χρώματα, ούτε κόμματα, ούτε παρατάξεις, αλλά ενωμένοι. Γι' αυτό ακριβώς και η επιτροπή αυτή έχει διαπαραταξιακό χαρακτήρα και συμμετοχές σε κορυφαίο επίπεδο ώστε να υπάρξουν κεντρικά σχεδιασμένες πολιτικές. Και βέβαια ο ρόλος της θα είναι, πέρα από τις αυτόνομες πρωτοβουλίες που θα αναπτύξει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, να υπάρξει και μια στενή συνεργασία με όλους τους φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης και με τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή με τους Δήμους, αλλά ταυτόχρονα και με όλους τους θεσμούς και τους φορείς εκείνους που μπορούν να προσφέρουν κοινωνική βοήθεια, είτε αυτοί είναι οι ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας μας, είτε αυτοί είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις, είτε είναι φορείς που ήδη έχουν ενεργοποιηθεί στην στήριξη των οικονομικά αδύνατων, είτε είναι τα επιμελητήρια της περιφέρειάς μας και να μπορούμε να δούμε σε μία μόνιμη και τακτική βάση και όχι εφήμερη, πρόσκαιρη ή εποχιακή, γιατί η φτώχεια δεν τελειώνει με τα Χριστούγεννα και με τον ερχομό του νέου έτους. Τα προβλήματα δεν σταματούν με το κατώφλι της καινούργιας χρονιάς. Πρέπει η πολιτική αυτή να είναι και συνεχής και συστηματική και συνεπής. Με αυτό λοιπόν το στόχο, το Περιφερειακό Συμβούλιο πήρε μία εξαιρετική κατά τη γνώμη μου απόφαση χθες. Τέλος, ο κύριος Δέδες μίλησε και για την ανάπτυξη του στοχευόμενου αστρονομικού τουρισμού στην περιφέρεια Πελοποννήσου και έθεσε ως τον πυρήνα της πρόταση για τη δημιουργία του αστεροσκοπείου Κρυονερίου. Το έργο αυτό θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το αστεροσκοπείο Αθηνών και θα προσδώσει υπεραξία στην ευρύτερη περιοχή. Χθες είχαμε μια σημαντική απόφαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου που αφορά μια δυναμική αναπτυξιακή παρέμβαση της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας στην περιοχή του Κρυονερίου. Συγκεκριμένα το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση που έκανα και μαζί με τον Περιφερειακό Σύμβουλο της πλειοψηφίας τον κύριο Παπαγγελόπουλο και αφορά το αστεροσκοπείο του Κρυονερίου και την προώθηση της μελέτης για τη δημιουργία στον χώρο του Κρυονερίου ενός μεγάλου αστρονομικού, εκπαιδευτικού και επιστημονικού πάρκου. Όπως γνωρίζετε, στην περιοχή μας, στον χώρο του Κρυονερίου, λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια ένα αστεροσκοπείο υπό την ευθύνη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο έχει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον και το οποίο το ίδιο το Αστεροσκοπείο Αθηνών θέλει να αξιοποιήσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Εμείς στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας διαπιστώσαμε ότι εκεί υπάρχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις, δημιουργώντας ένα μεγάλο επιστημονικό πάρκο, να δημιουργήσουμε πρόσθετες υποδομές που θα προσελκύσουν τόσο επιστημονικό όσο και εκπαιδευτικό τουρισμό στην περιοχή. Έτσι, χθες συζητήκαμε, όπως είπα και πριν μαζί με τον κύριο Παγγελόπουλο, την έγκριση των μελετών, την προώθηση των μελετών, που θα οδηγήσουν πολύ γρήγορα σε όριμες μελέτες και παρεμβάσεις που θα ενταχθούν στο ΕΣΠΑ με ένα προεκτιμόμενο προϋπολογισμό 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για να δημιουργήσουμε στο αστεροσκοπείο του Κρυονερίου περαιτέρω δομές και στην έκταση των 96 περίπου στρεμμάτων του
ένα μεγάλο πάρκο εκπαιδευτικό, επισκέψιμο, που θα είναι επίκεντρο ενός και πανελλήνιου αλλά και διεθνούς επιστημονικού ενδιαφέροντος. Εκεί θα υπάρξουν λοιπόν και οι κατάλληλες υποδομές φιλοξενίας, ξενώνες, χώρες σύπτυσης ή αναψυχής, αλλά και οι αναγκαίες επιστημονικές δομές, πλανητάριο κλπ, ώστε να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον και Ελλήνων επιστημόνων, αλλά και επιστημόνων από το εξωτερικό, έχοντας σαν δεδομένο ότι ο νομός μας, αλλά και η περιφέρειά μας, έχει χαρακτηριστεί διεθνώς ως μια περιφέρεια με έντονο, μεγάλο και ενδιαφέροντα αστρονομικό πλούτο. Δημιουργούμε λοιπόν με αυτή μας την ενέργεια, με αυτή μας την παρέμβαση, ένα σημαντικό πυλώνα για την ανάπτυξη ενός τέτοιου είδους τουρισμού, αλλά και ταυτόχρονα δημιουργούμε ένα χώρο που θα αποτελέσει το επιστημονικό επίκεντρο των ειδικών επιστημόνων και αυτής της ειδικής επιστήμης για τις επόμενες δεκαετίες. Οι μελέτες θα ολοκληρωθούν μέσα σε λίγους μήνες από την ανάθεσή τους. Ο προεκτιμόμενος προϋπολογισμός για όλες τις εγκαταστάσεις που θα γίνουν για να βαθμιστεί το αστεροσκοπείο και να δημιουργηθεί το εκπαιδευτικό επιστημονικό πάρκο είναι περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Δράση η οποία θα υλοποιηθεί μέσω του ΕΣΠΑ, μέσω δηλαδή ειδικής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και συγκεκριμένα στο μέτρο που προβλέπει την ανάπτυξη τουριστικών δομών και υποδομών στην ελληνική περιφέρεια. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, το οποίο θα φέρει γρήγορα αποτελέσματα, καθώς σε αυτό τον ειδικό χώρο της ορεινής Κορινθίας έχουμε ήδη τουριστική επισκεψιμότητα. Διαμορφώνοντας αυτό το πάρκο θα έχουμε ταυτόχρονα την ενίσχυση αυτού του ρεύματος τουριστικής επισκεψιμότητας με ειδικό θεματικό αντικείμενο και τον επιστημονικό και τον εκπαιδευτικό τουρισμό.